Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε. Έχετε. Καλώς το να έχουμε. Θα έχουμε όμως. Ναι. Δεν θέλετε, δεν έχετε. Ό,τι θέλετε. Τι θέλετε. Θέλουμε, περίμενα, να κάνουμε, κάνει ένα γκάλωπ. Κατά το Χριστό ή Βαραβά. Ναι. Πόσοι θέλουν τον Τζάκηρη. Δεν δίδουμε. Όχι, ναι. Δεν θέλουν τον Τζάκηρη. Σιγά. Ναι, ρε, σιγά. Ναι. Όμως συμπάτικο. Ναι, ο όμως συμπάτικο. Δεν είναι παράδο. Είναι, ναι, ναι. Το έχεις δει αυτό του Χάρη Κλίν το... Ναι, ναι, το έχω δει το παλιό, ναι, για το Βαραβά. Που πάνε να σταυρώσουν τον Χριστό και λέει Μπαράμπα. Ουνοώμο συμπάτικο. Ναι, λοιπόν. Καλά είναι γενικά όλο αυτό το ήττο. Ναι, καλά. Ουνοώμο συμπάτικο. Και οι δίσκοι του Αντβισκάρ. Ναι. Αν δεν ακούσει τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, γίνεται το δίσκο ανάποδα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Περιμένουμε, παιδιά, το μάτς. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Κάτι διαφορετικό από τα δεδομένα που είχαμε πριν από αυτό. Με το Στάρκοβιτς να είναι στα πιτς, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι θα είναι στη Λεωφόρο και το μεγάλο ενδιαφέρον στο πόσες αλλαγές θα κάνει ο κόσμος. Δηλαδή εκεί είμαστε σε αυτό το στίχημα. Τρεις, δύο, τέσσερις. Εκεί είμαστε στο πόσες αλλαγές θα κάνει. Σίγουρα σε ό,τι αφορά την άμυνα νομίζω ότι αυτοί που έπαιξαν τον Ολυμπιακό έχουν προβάδισμα να ξεκινήσουν και σήμερα. Όλοι. Ναι. Είχαν και καλή ανταπόκριση σχετικά. Τώρα μεσοεπιθετικά περιμένω αλλαγές. Δηλαδή και ο Ελίασον έχει προβάδισμα να ξεκινήσει γιατί ο Άμραμπατ δεν πήγε πολύ καλά. Και ο Τζούμπερ έχει προβάδισμα. Απλά δεν ξέρω πού θα τον βάλει. Γιατί επίσης και ο Γκαλτσίνο δεν τράβηξε πολύ. Αλλά ούτε και ο Πινέδας σαν επιτελικός. Οπότε ο Πιζάρο υπάρχει στη ζωή μας. Υπάρχει στη ζωή μας, αλλά δεν υπάρχει να ξεκινήσει βασικό. Θα ήταν και υπερβολικό νομίζω. Θα ξεκινήσει για βασικός. Για όσο και να έχει πάει ο Τζου, άσχημα ο Λιγκάτσι. Για απόλυτη έκπληξη. Μπορείς να βάλεις επειδή με τον Άμραμπα τον Ελίασον. Ούτως ή άλλως αυτό έκανε και πριν που ο Κατσίνο δεν θα πει. Ήταν τραυματισμένος. Ναι. Δεν ξεκίνησε με τον Πιστάρα. Να βάζει αριστερά τον Ελίασον και δεξιά τον Άμραμπα. Δεν τις άλλαζε και πλευρές ανάλογα από στιγμή. Το μάτς το πρώτο στα play-off έτσι έπαιξε. Ναι. Άμραμπα τελεία σωστά άκρα. Αλλά δεν αποκλείω και τον Τζούμπερ, γιατί με το μάτι με τον Ολυμπιακό, ναι, το Τζούμπερ τον έβαλε αριστερά. Ναι. Τον έβαλε πίσω από τον Πόντσα. Γίνεται. Ναι, μα εντάξει, την ξέρετε, θα έχει παίξει πολλές φορές. Ναι, έτσι, εγώ στην ΑΚΑ έτσι εγώ τον θυμάμαι να ξεκινάω. Ναι, ακριβώς, έτσι ξεκίνησε. Ναι. Ο Γκότς τον εκμεταλλεύεται περισσότερο. Ναι, σαν δεύτερο επιθετικό. Η αλήθεια είναι, ναι. Αλλά αν και εφόσον το σκέφτηκε, δεν είδαμε. Το ξαναλέω με το μάτι με τον Ολυμπιακό. Τον έβαλε αριστερά και το Μάνταλο στο ρόλο του επιτελικού. Ναι. Έχουμε ερωτηματικά εκεί, μεσοεπιθετικά έχουμε τα ερωτηματικά. Γιατί και ο Πινέδα έχει να πάει πιο πίσω μέτρα, να παίξει φυσική του θέση ας πούμε. Εκτός αν έχει μετρήσει ο κότς που να θέλει να του δώσει ανάστηση για παράδειγμα. Ο Σιμάνσκι είναι καλά. Γιατί ο Σιμάνσκι έχω την εντύπωση ότι βγήκε, γιατί είχε κάποια ενόχληση στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Όχι, έχει μια χαρά είναι. Καλά είναι έτσι. Ναι, 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 είναι και εγώ νομίζω ότι ο Σιμάνσκι θα υπάρχει στην δεκάδα. Για αυτό το μάτς. Να υπάρχει γιατί θέλει να παίξει πολύ έτσι αγκρέσιμο στα μαρκαρίσματα. Όχι, αν ο Σιμάνσκι είναι καλά, το συζητάω. Παίζει πάντα. Ναι, έτσι, δεν ναι, είναι... ναι. Αλλά... Και έχει τη μεγάλη την μπάλα, δηλαδή σε αντίθεση με τον Γιόνσον, αυτή είναι η διαφορά. Ο Σιμάνσκι έχει μια μεγάλη μπάλα να σε βγάλει στην κόντρα γρήγορα, όπως το είχε κάνει εδώ με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό παίζει πάντα ρόλο στο κριτήριο του Ματίας Αλμέιδα. Εκεί παιδιά αυτά είναι τα ερωτηματικά, δεν είναι όμως ξέρεις που θα μας προκαλέσουν τεράστια αλλαγή σε επίπεδο αγωνιστικής φιλοσοφίας και λειτουργίας. Αυτό θα παίξει η ΑΕΚ. Με πολύ υπομονή θα είναι η ΑΕΚ, δεν βιάζεται άλλωστε. Ναι. Εντάξει, με σοβαρά καλό αποτέλεσμα είναι και για την ΑΕΚ μια χαρά. Ναι, 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 νομίζω πως κοίταξε. Αν το μάτσο αυτό είναι στο 0-0 ή στο 1-1, ξέρω εγώ, το 60, μετά το μάτσο θα γίνει προς την ΑΕΚ, πιστεύω. Ναι. Όσο θα περνάει ο χρόνος η πίεση νομίζω δεν θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Ο Παναθηναϊκός μόνο νίκη πάει. Ναι, όπως στην αρχή που θα έχει την πίεση σύμμαχο, να το πω έτσι, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι θα επιδιώξει να βγάλει όμορφα πράγματα από την αρχή ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι τελικός. Μετά αυτό ξέρεις, γίνεται λίγο μπούμεραν, όσο περνάει ο χρόνος. Ναι. Ίσως αυτό να επιδιώξει να καταληφθεί. Γενικότερα θα το δουλέψει το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο που θα το πάρει ο 100% ο Ματίας, προκειμένου να μπορέσει να κάνει μέσα σε μια διάστημα τριών ημερών να βγάλει έτσι δύο βασικούς ανταγωνιστές. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι. Είναι τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να το πετύχει. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Και χωρίς άγχος. Ναι. Αν με καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, αν ας πούμε χάσω καταστράφηκα, είναι πραγματικά χωρίς άγχος. Ναι, ναι. Το κάνεις και το χαίρεσαι και
Αν δεν τύχη, δεν έγινε κιόλας. Δηλαδή δεν έγινε κανένα καμπτό, δεν έγινε κανένα φορά. Ναι, καμία συμφορά. Απλά ξέρεις αυτό μερικές φορές το βγήκε άσχημα στο κεφάλι και νομίζω ότι δεν το θέλει ο κότς πολύ. Ξέρεις, εννοώ, φαντάζομαι στους παίχτες κάποιοι μπορεί να είναι πιο χαλαρό να το υποδέχονται έτσι με αυτόν τον τρόπο λίγο πιο χαλαρά από ότι πρέπει και ειδικά όταν απέναντι στο το βλέπει, ξέρει, ζωή θανάτου. Ναι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα όμως. Όχι, στο κεφάλι δεν μπορεί να παίξεις. Δηλαδή λένε εντάξει πρέπει να πούμε με τα μαχαίρια, όχι δεν γίνεται πάντα. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται πάντα. 100% δεν είναι όλα τα μάτς τελική. Δεν είναι τελικός για την ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ μπορέσει, ξέρεις, να το κοντρολάρει το μάτς και το πάει για ισοπαλία, από εκεί και πέρα είτε σκοράρει το πάρει ισοπαλία, μια χαρά αποτέλεσμα είναι. Ναι, νομίζω ότι η ΑΕΚ και σε αυτό το παιχνίδι όπως και με τον Ολυμπιακό, γενικότερα στο τέρμπι το κάνει, θα το κάνει και τώρα, νομίζω ότι θα εκμεταλλευτεί πολύ και τον πάγκο της. Δηλαδή αυτή που θα ξεκινήσει, αλλά είναι πολύ σημαντική για να μπουν στο παιχνίδι στη διάρκεια του. Θα ξεκινήσει η ρότα, λες. Είναι, αυτός αν έχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ καλά. Είναι καλά κιόλας και μετρήσεις από ό,τι έχω μάθει είναι πολύ καλά. Ναι, φαίνεται ότι είναι γυμνασμένο. Οπότε πέρα, νομίζω πως ναι, έχει προβάσμα να ξεκινήσει το ρότα. Τώρα ούτως ή άλλως πολλές φορές στην πέμπτη τον πάγκο το ξεκινάει. Ναι. Τελώς διαφορετική παίκτες οι δύο. Ναι. Γιατί έχει λίγο καλύτερα εξτρέμο ΠΑΟΚ. Για μένα δηλαδή από τους δύο αντιπάλους που έχει παίξει έκτρα τον Ολυμπιακό που θα παίξει τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια μεγαλύτερη δυναμική στα άκρα του και πάει πιο συντηρητικά ο κότς εκεί. Πάει δηλαδή με πιο εμπειρία να το πω έτσι και με πιο θράσος με τον Πίγιο, γιατί θυμίζω στην Τούμπα στο 1-1 είχε βάλει τον Πίγιο και είχε κάνει πολύ πολύ μεγάλο μάτς με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Πίλιος με τα μάτς που έχει παίξει είναι ευχαριστημένος. Δεν νιώθει κάποιος τέτοιο χρόνος εδώ στο μάτς. Πολύ χαρούμενος θα είναι. Εντάξει, έχει άστον, δεν έγινε την παχάτη σε αφήνα. Ούτως ή άλλως δημιουργεί το πίεση. Αυτό το εξάμεινο δημιουργείται για να για το χρόνο. Ναι, 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 ναι. Πρωτοδεύτερη λύση. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχει καταφέρει και την αποκλεισία. Αλλά έχει, ξέρεις, μετράει ο κόσμος. Σας έχω πει, τα τρία μάτια θα δουλεύει παράλληλα. Δεν δουλεύει. Και είναι και λογικό έτσι. Όταν έχει τρία μάτια τέτοιας υψηλής έντασης και απέτησης, δεν μπορείς να μην τα δουλέψεις και τα τρία μαζί με ματσαρίσματα. Δηλαδή, αν ο Παλάσιος έπαιζε σε αυτό το μάτς, νομίζω ότι ο Πίλιος θα είχε ένα προβάδισμα. Ναι. Λόγω έκρηξης, ξέρεις, ταχύτητας και τέτοια. Τώρα δίνω στο Χατζαφή το προβάδισμα λόγω εμπειρίας. Ναι. Okay. Γι' αυτό. Έγινε, Γιώργο. Αυτά, θα τα δούμε. Πολύ μετά, στο χορτάρι.